Ο γέροντας Παΐσιος λέει τι είναι η πληροφορία που λαμβάνει από τον Θεό. Και ο Παπα Εφραίμος Κατουνακιώτης ότι μετά από τρεις μέρες λαμβάνει πληροφορία για οτιδήποτε. Και με είχε προφυλάξει για πολλά χρόνια. Η πληροφορία είναι η εκ Θεού βεβαιότητα της ψυχής για κάποιο θέμα. Ο γέροντας Παΐσιος προσευχόταν για κάποιο Γιάννη, τον οποίο δεν τον εγνώρισε. Ο Γιάννης αυτός το παιδί, 22 ετών, πήρε το μηχανάκι τρεις φορές, έφτασε στον κρεμό να φουντάρει. Και μια δύναμη τον κρατούσε να επισκεφτεί τον γέροντα Παΐσιο. Πήγαμε μαζί στο Άγιο. Και μου λέει, αυτή η δύναμη με κρατούσε, αλλιώς θα είχα αυτοκτονήσει. Και όταν πήγαμε, καλώς τους ευλογημένους, καλώς τους. Κάτσε Νικόλαε. Μόλις τον είδε, του κάνει έτσι. Παιδί μου, μήπως είσαι εσύ ο Γιάννης. Του λέει, ναι γέροντα, έκανα τρεις απόπειρες να αυτοκτονήσω. Μια δύναμη με έκαμε να έρθω κοντά σας. Παιδί μου, σε κρατούσα με τα κομποσχήνια να σε γλιτώσω. Και μου έλεγε και ο παπά Εφραίμ, Νικόλα, 10 κομποσχήνα δεν σου κάνει. Μία δεν θα πιάσει. Λοιπόν, μία άλλη κοπέλα είπε στον γέροντα Παΐσιο, εκεί στην Ορμήλια που κατέβαινε και είναι ο τάβρος του, θέλω να παντρευτώ και δεν θέλω γέροντα. Και πήρε ένα ναυτικό. Ο ναυτικός του λέει μετά γέροντα, ο ναυτικός 6 μήνες είναι με μένα, τη γυναίκα του και 6 μήνες ταξιδεύει. Δεν δοξάζει στο Θεό της λέει, αφού ήθελε να είσαι και παντρεμένη και άνοιμα. Δεν δοξάζει στο Θεό που υπάρχει αυτή η ευλογία, για σένα. Μας έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ότι ο παπα Τίχωνας υπήρξε ο γέροντας του, ένας Ρώσος. Και του έλεγε, ένα κύριε λέξον ίσον με 100 δραχμές. Ένα δόξασε ο Θεός ίσον με 1000 δραχμές. Στη Μονή Ασημένου, η οποία να ξέρετε η Μονή Ασημένου, είναι από τους παλιομερολογίτες, οι οποίοι 9 πατρίες της Ελλάδος, οι οποίοι δεν έχει καμία κοινωνία η Ελλαδική Εκκλησία και οι άλλες παλιομερολογητικές χώρες. Στη συζήτηση μπορώ να σας εξηγήσω, γιατί δεν παίρνει χώρο τώρα. Εντάξει, η Μονή Ασημένου υπάγεται στις 9 πατρίες της Ελλάδος των παλιομερολογητών που αυτοκυρωτονούνται, αυτοκαθαιρούνται κλπ. Εκεί πριν να πάνε αυτοί, υπήρχε ένα γεροντάκι εκεί, το οποίο μου λέει ο γέροντας Παΐσιος, όταν γιορτάζαμε την ανάληψη του Χριστού που πανηγυρίζει η Μονή, το γεροντάκι αυτό ήταν άρρωστο. Δεν ήξερε ότι είναι η ανάληψη του Χριστού ο Χριστός, νόμιζε ότι η Αγία Ανάληψη την έλεγε, νόμιζε ότι είναι γυναίκα, αγράμματο. Είναι σαν και αυτό που λέγαμε, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε μη με ελέησεις, κύριε μη με ελέησεις. Του λέει, λέγει αυτό το μη με ελέησεις και ο Χριστός το λαμβάνει ως να σε ελέησει. Εκεί την ώρα που ήταν στο μοναστήρι και από κάτω είναι η θάλασσα, έλεγε, Αγία μου Ανάληψη, θέλω να φάω ψάρι και δεν έχει. Και ήταν εκεί πάνω ο γέροντας Παΐσιος. Μια ψαρούκλα τόσο μεγάλη, από κάτω, μπα, έπεσε μέσα στο παράθυρο. Την πήραμε την ψαρούκλα, λέει, την μαγειρέψαμε και έφαγε ο γέροντας και εμείς. Άκουσα από τον Άγιο Ναυπακτού ότι ήθελε να φάει ψάρι ο γέροντας Παΐσιος. Δεν είχε. Τότε ένα μαύρο πουλί πέταξε κοντά του, φοβήθηκε και του έφερε ένα μεγάλο ψάρι σημαίνει. Μονακός Αδιορίτης το αποκάλυψε ότι το ψάρι αυτό ήταν σημαίνει. Όπως ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος του είπε ο Θεός, θα πας στην έρημο εκεί στη Βεδιάδα Χωρή και θα σου στείλω τον κόρακα να σου δίνει ψωμί το πρωί και κρέας το βράδυ. Ο κόρακας πόσα χρόνια ζει νομίζετε, 10, 15, 200 χρόνια. Ούτε σπέρνει ούτε θερίζει. Όταν έκανα ομιλίες στην Άφησα εκεί στη Ρούμελη, δεν λένε χρόνια πολλά. Κορακοζόητος νάστε. Γι' αυτό και εγώ σας λέω εδώ στα Αρβαρά, κορακοζόητοι νάστε. Να ζείτε χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Και κάτι άλλο θέλω να ξέρετε, για να δείτε πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Όταν οι Εβραίοι στην κατοχήρωση, την αγιογραφική, όταν οι Εβραίοι καταρχάς εστάβρωσαν τον Χριστό, οι Εβραίοι, από φθόνο, ο Πιλάτος από φόβο. Υπέγραψε, ανέβηκες στην Ελβετία σε ένα βουνό και αυτοκτονήσεις. Οι Εβραίοι όταν ευρίσκονται στην έρημο, οι αχάριστοι και οι αγνώμονες, που το 1932 έκαναν αναθεώρηση της δίκης του Χριστού και με 4 ψήφους έναντι ενός είπαν ότι ήταν αθώος. Και μάλιστα εκεί στα Ιεροσόλυμα που επήγα υπάρχουν γυναίκες, άνδρες και μεγάλοι που έχουν πλεξίδες στα μαλάκια τους. Τι είναι αυτοί? Είναι από την γενεά αυτών που έφτιαξαν τα καρδιά να σταυρώσουν τον Χριστό και οι υπόλοιποι τους υπολείπουν. Να ξέρετε ότι οι Εβραίοι όταν βρίσκονται στην έρημο, ο Θεός τους έστειλε μάνα και ορτίκα. Μανού, ψωμί, ορτίκα, χθες. Και λέω το εξής, για να τα συνδυάσω όλα αυτά. Είναι δυνατόν 40 μέρες να τρως το ίδιο φαγητό? Η παλιά εποχή, η θανατική ποινή ήταν το εξής. Η θάνατον καταδικάζεις. Τι φαγητό θες? Φασόλια. Κάθε μέρα φασόλια, φασόλια, φασόλια. Παθαίνει από βιταμίνους ή πεθαίνει. Και μάλιστα ένας έξυπνος του λέει κεφαλάκι. Έτρωγε το πρωί από εδώ, το μεσημέρι από εδώ. Δεν πεθαίνει αυτό, λέει. Δεν πεθαίνει. Και του χαρίσανε την θανατική ποινή και είπανε κεφαλάκι, στόχο, τέλος. Οι Εβραίοι δεν πάθαιναν από βιταμίνωση? Όχι. Γιατί το μάνα και τα ορτίκια που πέφτανε από τον Θεό, όπως ο Θεός έστειλε τον κόρακα και τον ψάρι και λοιπά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης σε κείμενο του, έπαιρνε ο κάθε Εβραίος από το μανού, το μάνα και τα ορτίκια, τη βιταμίνη που χρειαζόταν. Πατάτα, φασολιά, κρέας, κοτόπουλο κλπ. Λοιπόν, αυτά για τον Άγιο Παΐσιο. Τώρα, προχωράμε παρακάτω. Για την νηστεία τώρα.